εμείς θα μείνουμε εδώ, στις απάτες, μέσα από το διαδίκτυο και μέσα από το Facebook. Την είδηση που μας έδωσε η Φανή Καλαθάκη νωρίτερα. Και βεβαίως μπορούμε ανά πάσα ώρα και στιγμή, και όλοι εμείς που κάνουμε και τους έξυπνους και ότι ξέρουμε πια το διαδίκτυο και το χειριζόμαστε και το παίζουμε στα πέντε δάκτυλα, μπορούμε να βρεθούμε στην ίδια ακριβώς θέση, στον ίδιο παρανομαστή. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Κορμά από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου. Κύριε Κορμά, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είχατε ήχο και ακούσατε προηγουμένως το ρεπορτάζ με την απάτη στο Facebook στο Ηράκλειο και πώς hackers κατάφεραν να κλέψουν στοιχεία από το προφίλ μιας γυναίκας και βεβαίως στη συνέχεια να αποσπάσουν χρήματα. Και όλα αυτά, ενώ όσο ήμασταν στην καραντίνα και βεβαίως μέσα στα μέτρα προστασίας και ασφάλειας, όλοι μας λέγατε το διαδίκτυο, οι ηλεκτρονικές αγορές, βλέπουμε ότι οι ηλεκτρονικές αγορές έχουν αυξηθεί, αλλά από την άλλη έρχεται και αυτός ο εφιάλτης της απάτης. Δυστυχώς, είναι μια κατάσταση η οποία μας ανησυχεί. Σε κάθε περίπτωση όμως τώρα λέγω οι χρήστες πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί. Δεν μπορεί μέσω Facebook τώρα να στέλνουν χρήματα, είναι πεταριώδη λάθη αυτά. Ναι, δεν ξεκίνησε όμως έτσι, γιατί και ίσως και εγώ τώρα, άμα είμαστε έξω από το χορό, λέει πολλά τραγούδια ξέρω. Δηλαδή, αν θα πάρω ένα μήνυμα από μία φίλη μου, από ένα φίλο μου, ότι έχει κάποιο έκτακτο πρόβλημα και βλέπω τη φωτογραφία, δηλαδή μιλούσε μέσα από το δικό της το προφίλ, ότι είναι συγκεκριμένος άνθρωπος και μου ζητάει μια εξυπηρέτηση, μπορεί να το κάνω κι εγώ, να την πάθω κι εγώ. Ο καθένας μας. Όλοι οι άνθρωποι δύο φορές στη ζωή τους θα κάνουν μια αφελής πράξη. Ας το χαρακτηρίσουμε έτσι. Και από εκεί είναι μια ευκαιρία να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πρώτον και βασικότερο, τους οικοδικοί μας, ναι, το password και ο κωδικός πρόσβασης είναι πάρα πολύ σοβαρή και πρέπει να τους διαφυλάττουμε με κάθε τρόπο. Σε δεύτερη φάση λοιπόν, δεν είναι λογικό τώρα κάποιος από το Facebook να μας ζητάει χρήματα και εμείς να το στέλνουμε χωρίς επικοινωνία προσωπική. Αυτό επειδή το βλέπουμε σε πολλές εκβολές, ναι, μάλλον σε πολλές περιπτώσεις τέτοιες, θέλει καλύτερη ταυτοποίηση αυτών των καταστάσεων. Να πάρουμε τηλέφωνο, να μιλήσουμε με τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα, αν έχουν, και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να πιστεύουμε ένα προφίλ το οποίο μπορεί οποιοδήποτε να το χακάρει. Ναι, οπότε το πρώτο και σημαντικό είναι στα SOS και με κόκκινα γράμματα, κύριε Κορμά, λέμε ότι δεν δίνουμε τα προσωπικά μας στοιχεία, ούτε κωδικούς. Τώρα, αν πάμε να κάνουμε μία online αγορά και μας ζητούν τον αριθμό της κάρτας μας ανάλογα με τον τρόπο που θα πληρώσουμε, εκεί τι γίνεται, υπάρχει φόβος, πρέπει να προσέχουμε? Σαφώς πρέπει να προσέχουμε. Θα πρέπει όλα αυτά να γίνονται σε περιβάλλοντα τράπεζας, οι συναλλαγές. Να μην κάνουμε μέσω link να μπαίνουμε σε ιστοσελίδες που θέλουμε να αγοράσουμε πράγματα. Να βλέπουμε πολύ προσεκτικά τις κριτικές και σε κάθε περίπτωση πλέον οι τράπεζες όταν κάνουμε μία συναλλαγή μας στέλνουν στο SMS μας το ποσό της συναλλαγής ή τους κωδικούς σε παρεμπιπτόντως ένα τετραψήφιο για να συνεχιστεί η συναλλαγή μας. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, δεν χρειάζεται να φοβόμαστε το μέσο. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να ακολουθούμε κανόνες. Ναι. Επειδή λίγο έγιναν πιο απλά τα πράγματα προκειμένου να διευκολύνουν την καθημερινότητά μας όλη αυτή την περίοδο του lockdown και ακόμα και το e-banking απλοποιήθηκε, δεν χρειαζόταν να πάμε στην τράπεζα να πάρουμε κωδικούς, τα κάναμε όλα διαδικτυακά, αυτόματα. Λοιπόν, υπάρχουν όμως δικλείδες ασφαλείας, μας λέτε, προκειμένου να νιώσουμε και εμείς ασφαλείς, να μην περιοριστούμε να κάνουμε τις αγορές μας, αλλά να μην πέσουμε και θύματα. Σαφώς. Οι δικλείδες ασφαλείας είναι διπλές και τριπλές πλέον. Έτσι και υπάρχει μεγάλη ασφάλεια. Όμως αυτό που πρέπει να κάνουμε πάντα, ναι, είναι να παρακολουθούμε και τις συναλλαγές μας. Μπορούμε δηλαδή να ανακαλέσουμε τις συναλλαγές, μπορούμε να διαμαρτυρηθούμε εάν κάτι συμβεί. Όμως δεν φοβόμαστε. Δεν φοβόμαστε. Δηλαδή, είναι μεγαλύτερη ασφάλεια έχει πολλές φορές το διαδίκτυο από το να δίνουμε την κάρτα μας στο εστιατόριο ή στο βενζινάδικο για να μας την περάσουν σε μια συναλλαγή. Το διαδίκτυο που πήρε φωτιά όλη αυτή την περίοδο του lockdown και βεβαίως ακόμα και εμείς οι μεγαλύτεροι αλλά και τα παιδιά
Πια έγινε δεύτερη φύση μας να είμαστε όλη την ημέρα online και με μια κινητή συσκευή στο χέρι, ακόμα και τα παιδιά. Και πρέπει τώρα λιγάκι να κρατήσουμε και κάποιες αποστάσεις ασφαλείας σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα μικρά παιδιά. Σαφώς, σαφώς. Κανόνες, το μην τελειτέρας το λεγόμενο, δηλαδή ψηφιακή παιδεία, και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Ωραία. Κύριε Κορμά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια.